Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχήν, οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αείμνηστη δωρήτρια των αθλητικών εγκαταστάσεων του Λιάπιου συνολικά, την Αρετή Λιάπη Δίπλαρο, η οποία, αντί να κάνει μία πισίνα σε ένα εξοχικό, προτίμησε να κάνει κάτι μεγαλειώδες σε ψυχική προσφορά, το σημερινό κολυμπητήριο για τις ανάγκες των παιδιών της Κοζάνης. Το πραγματικό αυτό στολίδι αθλητικών εγκαταστάσεων στα Κύλα Κοζάνης, παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, εγγενιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010. Σήμερα, 3 Οκτωβρίου του 2019, είμαστε εδώ για να γίνει, έστω και από ψηλά, η επιθυμία της πράξης. Να ανοίξουμε τις πύλες του Λιάπιου Κολυμπητικού Κέντρου στο κοινό του Δήμου μας. Το Λιάπιο ανήκει σε όλους τους δημότες. Από σήμερα, οι εγκαταστάσεις του είναι ανοιχτές στο κοινό των ενηλίκων της πόλης, στους ανήλικες για personal μαθήματα, στους αθλητές, στα ΑΜΕΑ, στα ΑΜΕΑ του Δήμου μας και σε όλες τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών που όλο αυτό το διάστημα από το κλείσιμο του κολυμπητηρίου του ΔΑΚ τον Ιούλιο του 2010 δεν έχουν πρόσβαση στο υδάτινο κολυμπητικό στοιχείο. Σε μία εποχή και σε μία περιοχή όπου οι αυτοάνωσες παθήσεις στερίζουν, η στέρηση τέτοιων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον προσβολή. Καλούμε τους συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα. Καλούμε τους πρώην αθλητές κολυμπητικών αθλημάτων να επιστρέψουν για να ξανανιώσουν και πάλι παιδιά. Όπως επίσης καλούμε τα παιδιά, αλλά και όσους ακόμη και ενήλικες δεν ξέρουν κολύμβηση, να μάθουν δίπλα στους διαπιστευμένους καθηγητές που θα διδάσκουν εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τη λίστα τους και το πώς μπορούν να τους βρουν, καθώς και για τα προγράμματα των ωρών κοινού, όπως και της ομάδας που φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας, την Κολυμπητική Ένωση, και της ευχόμαστε καλές αγωνιστικές επιτυχίες ολόψυχα, θα σας δώσει στη συνέχεια το στέλεχος του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας και υπεύθυνος του Λιαπίου Κολυμπητικού Κέντρου, Μιχάλης Κοβεδάρος. Μιχάλη, έχεις το λόγο.